Μια κουβέντα δεν βρέθηκε για αυτές τις γερμανικές επανορθώσεις. Ρε παιδιά, αφού έπρεπε να την ευχαριστήσουμε για τη στάση της σε όλα αυτά τα χρόνια απέναντί μας. Προφανώς κάπου ξεχάστηκε. Σύμπασα η πολιτική τάξη. Να μην κάνω εξαιρέσεις. Και οι θεσμικά αρμόδιοι να το πούν και οι θεσμικά αναρμόδιοι σε πρώτο φόντο, αλλά με μια ανακοίνωση κάτι να πούν. Το είπε όμως το Εθνικό Συμβούλιο για τις γερμανικές οφειλές και επανορθώσεις και το είπε περισσότερο για να ακούσει όχι η υπηρεσιακή, αλλά ο επόμενος καγκελάριος, ότι παιδιά εδώ είμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Ζήτησα σήμερα από τον αντιπρόεδρο του, τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, να μας πει δύο κουβέντες. Πρέπει να υπενθυμίσω σε πολλούς, ναι, από τις τάξεις του στρατού προέρχεται και ο κύριος Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος αναποστρατεία και επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού. Είναι ο άνθρωπος, να θυμόμαστε και λιγάκι στην ιστορία μερικά πράγματα, που τον Ιανουάριο του 1967 είχε καταγγείλει στον τότε μεραρχό του διοικητή της μεραρχίας Κιλκής, υποστράτηγο Βαρδουλάκη, το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα τον Απρίλιο του 1967, τον Ιανουάριο του τότε. Και για να τον τιμήσει το Απριλιανό καθεστώς, τον έθεσε εκτός στρατεύματος επί 6 μήνες. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ως διοικητής του 336 τάγματος, αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από Κύπριους εθνοφρουρούς, κράτησε την πράσινη γραμμή Λευκωσίας από την Ελδίκ μέχρι την Οδό Λίδρας. Διαφορετικά και στη Λευκωσία, τη μοιρασμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ακόμη και σήμερα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Και είναι στο μετερίζι του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Καλημέρα, κύριε Αλευρομάγειρο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ, αλλά είπατε περισσότερα για μένα. Ελπίζω να πούμε για τις οφειλές κάτι, εν πάση περιπτώσει, για το οποίο και μιλάμε. Για πείτε μου λοιπόν. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλό μήνα. Μου λοιπόν, σας παρακαλώ, ήρθε η υπηρεσιακή καγκελάριος, αλλά ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε από το πολιτικό σύστημα να της πει ότι καλά όλα τα άλλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια διαρκής εκκρεμότητα μεταξύ μας ως χώρες. Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά θα πούμε τα αυτονόητα. Θα πούμε ότι δυστυχώς η διαχρονική πολιτική μας ελίτ, με ελάχιστες εξαιρέσεις δίκη φωτοβολίδων, λειτουργεί ενδοτικά. Και βέβαια καταγγέλουμε και ξέρουμε τι έκανε η κυρία Μέρκελ και γενικά τι έχει κάνει η γερμανική πολιτική ελίτ μετά τον ναζισμό, αλλά οι ευθύνες είναι δικές μας. Έχουμε ένα ανοιχτό θέμα. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε λάβει τις οφειλές της Γερμανίας για τις καταστροφές, βιασμούς, δολοφονίες της ναζιστικής Wehrmacht και δεν τολμούμε με αυτή την ευκαιρία, έστω ότι υπήρχε και μια, ας πούμε, ένα άλλο κλίμα επειδή φεύγει η σημερινή καγκελάριος, να πούμε δύο κουβέντες ότι κοιτάξτε κύριε, έχουμε ένα πρόβλημα και ένα πρόβλημα το οποίο κυρίως είναι δικό σας και είναι δικό σας κυρία καγκελάριος, διότι δεν μπορείτε να στηρίζετε ουσία τη ναζιστική πολιτική. Οι διεθνείς οργανισμοί σας έχουν υποχρεώσει να δώσετε κάποια χρήματα που, όπως έλεγε και ο Γλέζος, ο Μανώλης ο Γλέζος, εκτός των άλλων με το βιβλίο του «Και ένα φράγκο και ένα μάρκο να ήτανε», ότι είναι θέμα ηθικό να δώσετε κάποιες οφειλές από τις καταστροφές που έκανε η προ εσάς ναζιστική Γερμανία. Και όχι να μην μπούμε καμία κουβέντα, και δεν είπε όχι μόνο ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός, δυστυχώς δεν είπε και η ανεύθυνη κατά το Σύνταγμα αξιότιμος εξοχοτάτη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάτι που ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Προκόπης Παυλόπουλος, δεν έχανε στιγμή να το πει σε όλους τους αξιωματούχους που ήρχονται εδώ και καταθέτανε κάποιο στεφάνι το οποίο τελικά είναι κοροϊδία. Και είναι κοροϊδία διότι ταυτόχρονα η γερμανική πολιτική ελίτ με την ανοχή της Ελλάδος, της ελληνικής πολιτικής ελίτ, έχει κάνει κάποια γερμανικά, ελληνογερμανικά τα λέει, ελληνογερμανικά ταμείο νεολαίας για το μέλλον κτλ. Τα οποία, όπως προσφυός έχει αναφερθεί, δίνουν κάποια χρήματα σε κάποιους δήμους, ευτυχώς οι περισσότεροι δήμοι τα αποποιούνται,
και προσφυώς έχει λεχθεί ότι δίνουν καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, όχι μόνο για να ξεχάσουμε την ιστορία, για να έρθουμε, λέει, σε φιλική επαφή και να ξαναγράψουμε την ιστορία. Εσείς στην Κρήτη το ξέρετε πολύ καλά με την αθλειότητα του καθηγητού Ρίχτερ κτλ. Ως Εθνικό Συμβούλιο κάναμε το ελάχιστο καθήκον μας. Το Εθνικό Συμβούλιο, το ξαναλέω όχι για εσάς γιατί το ξέρετε, γεννήθηκε το 1995 από τον Μανώλη Γλέζο, τον Λάκη το Σάντα, άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, Μαγκάκης και τα λοιπά, Μαχαίρας. Και είχαμε την πρώτη, δηλαδή για να πάμε ιστορικά πολύ λακωνικά, η πρώτη νήξη η οποία έγινε μετά το 1947 που η διεθνής κοινότητα επενδύκασε αυτό το ποσό, το οποίο σήμερα είναι περίπου στα 380 όπως το Γενικό Λογιστήριο του κράτους έχει καταχωρηθεί στη μελέτη που έκανε η Επιτροπή της Βουλής, και το λέω αμέσως ότι στις 17 Απριλίου του 2019 ομόφωνα η Ελληνική Βουλή εκάλεσε την κυβέρνηση να κάνει ρηματική διακίνηση και να ζητήσει συναντήσεις και συζητήσεις για να καταλήξουμε κάπου σε αυτό το ακαθόδες ζήτημα. Λοιπόν, ο πρώτος πριν από αυτό ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1964 ως Υπουργός Συντονισμού του Γέρου της Δημοκρατίας, όταν είχε συναντήσει τον καγκελάριο Έχαρτ της Γερμανίας, του είχε πει για τις γερμανικές οφειλές, και τότε ο καγκελάριος Έχαρτ, και πρέπει να ξέρουμε ότι στις διεθνείς σχέσεις η ρίση του οποιοδήποτε πολιτικού δεσμεύει τη χώρα του, είχε πει ότι όταν θα ενωθούν οι Γερμανίες θα λυθεί το θέμα. Σωστά. Η Γερμανία όμως διαχρονικά κολυσιεργεί, και όταν τελικά το 1990 έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών, βρήκαν την πατέντα 2-4, οπότε δεν είναι... Η 2-4, όπου εκεί ξεχαστήκανε τα πάντα και έρχονται σήμερα οι καγκελάροι και λένε ότι έχει λυθεί το θέμα. Και το ξαναλέω γιατί ίσως δεν το ξέρω πολλοί κόσμος. Όταν ήταν ο Μανώλης Γλέζος ευρωβουλευτής το 2015, είχε συναντηθεί με τον τότε Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Περιβόητο, τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος έλεγε ότι έχει λήξει το θέμα. «Οκ, κύριε Σόιμπλε», του είπε, «έχει λήξει». Επομένως, πρώτον, ποιο είναι το θέμα, και δεύτερον, πότε έληξε, και ο κύριος βέβαια Σόιμπλε δεν απήντησε. Και επειδή λένε ότι είναι μεγάλη Γερμανία και το ένα και το άλλο, και ότι δεν έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με έναν κολοσσό, εν πάση περιπτώσει που λένε η πολιτική μας ελίτ, θέλω να σημειώσω ότι το Ισραήλ έχει σήμερα άριστες σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Εν τούτης, η Γερμανία έχει πληρώσει όλες τις οφειλές, και όχι μόνο, αλλά έχει ψηφίσει νόμο με το οποίο δίνει συντάξεις στους απογόνους των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Εμείς δεν έχουμε πάρει ένα φράγκο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι το θέμα των χρημάτων που θα το πάρουμε και θα γίνουμε πλούσιοι. Είναι το θέμα της να σεβαστεί τον εαυτό της η ίδια η Γερμανία, και εκεί είναι και η ελπίδα μας. Δεν κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές προσωπικότητες και πολιτικά κόμματα στη Γερμανία, όπως πρόσφατα τον Τελίκεν, η Αριστερά και οι Πράσινοι, οι οποίοι κατέθεσαν επερώτηση στην Γερμανική Βουλή γιατί δεν έχει απαντήσει ακόμα στη δεύτερη ρηματική διακοίνωση. Η πρώτη ρηματική διακοίνωση έγινε το 1994 από τον Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία απερίφθη απαξιωτικά. Και η δεύτερη έγινε μετά την συζήτηση στη Βουλή στις 17 Απριλίου του 2019, έγινε τον Ιούνιο, και ουσιαστικά δεν έχουν απαντήσει οι Γερμανοί στην ρηματική διακοίνωση, η οποία ζητάει να αρχίσουν συζητήσεις για αυτό το ακαθόδες θέμα, για τις οφειλές, για τις δολοφονίες των αμάχων, για τις αρχαιότητες τις οποίες κλέψανε τα ναζιστικά στρατεύματα. Η Γερμανία λοιπόν, δεν θα χαλάσουμε εμείς με τον γερμανικό λαό, τον οποίο το σεβόμαστε και τον αγαπάμε, τις σχέσεις μας, επειδή ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός και η αξιότιμη κυρία
πρόεδρο τη Δημοκρατία, έπρεπε να πούνε: κυρία Μέρκελ, έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση που μα κάνατε με τα μνημόνια, εντό εισαγωγικών συμπαράσταση. Αλλά έχουμε και ένα θέμα. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί για να μην δηλητηριάζονται, εν πάση περιπτώσει, όπως εσείς λέτε. Εσείς. Το Εθνικό Συμβούλιο έκανε μία ανακοίνωση και την έκανε για να τη δει η ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω εναντίον της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Διαχρονικά η ελληνική πολιτική ελίτ δείχνει έναν τεράστιο εντοτισμό και το πρόβλημα δεν είναι τι κάνει η Γερμανία, τι κάνουμε εμείς. Όμως πιστεύω, το πιστεύω γιατί έχει εξαπλωθεί αυτή η κατάσταση, ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει τι γίνεται και πρέπει να ζητήσει αυτό το οποίο δεσμεύτηκε η ίδια η πολιτική ελίτ στις 17 Απριλίου του 2019, η τελευταία δέσμευση, να ζητήσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί ακόμα και η Γερμανία να κινείται σήμερα, 80 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να κινείται και να στηρίζει τον ναζισμό. Γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά, δεν το λέει, έρχεται εδώ, ζητάει συγγνώμη ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν και μας λένε πώς θα ξαναγραφεί η ιστορία και ότι φταίνει η κριτική γιατί δεν υποδέχτησαν τους δολοφόνους με άνθη, αλλά τους αντισταθήκανε. Αυτό είναι το περίγραμμα και αυτή είναι η πικρία μας, διότι η πικρία τελικά έγκυται στο ότι η ελληνική πολιτική ελίτ δεν αρθρώνει ούτε ένα ψέλισμα πάνω στα δίκαια, τα οποία είναι κατοχυρωμένα από το Διεθνές Δίκαιο και δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα, κύριε αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ και αξιότιμη κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν πούμε ευγενικά ότι, κυρία Μέρκελ, έχουμε αυτά τα θέματα, τόσο απλά. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, επειδή σωστά το εντοπίζετε, υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας πέρα από τις δικές μας ευθύνες και οι πράσινοι κατά το μάλλον ήταν θα μετέχουν σε κυβερνητικό συνασπισμό. Θεωρείτε ότι χρονικά ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη επίταση από το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί η πολιτική με την αλλαγή της κυρίας Μέρκελ. Δεν σας κρύβω ότι την ίδια στιγμή, δεν σας κρύβω, το ξέρετε, την ίδια στιγμή που η κυρία Μέρκελ αρνείται, παρεμβαίνει αυτοβούλος να καθίσουμε, λέει, στο τραπέζι με την Τουρκία. Δηλαδή ουσιαστικά, έστω και με την διπλωματική γλώσσα, ουσιαστικά τηρεί ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας. Καθίστε, λέει, στο τραπέζι να τα βρει, τι να βρούμε, τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Ενώ λοιπόν δεν ικανοποιεί τις νόμιμες και δίκαιες απαιτήσεις μας απέναντι σε αυτό το θέμα, έρχεται και μας κάνει και τον διαιτητή με την Τουρκία. Δηλαδή στηρίζει την Τουρκία, και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η Γερμανία στηρίζει την Τουρκία, αλλά τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν θέλω, όχι εγώ, θέλουμε σαν ελληνικός λαός να δούμε μια διαφορετική στάση της κυβερνήσεως, όχι για το θεαθήνε, αλλά επί της ουσίας. Επί της ουσίας τι ζητάμε? Ζητάμε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να λυθεί αυτό το θέμα. Το είπαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν όσα χρόνια να περάσουν, το είχε πει ο Προκόπης Παυλόπουλος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλα και γενικότερα το είχε πει και είναι και καθηγητής, ότι είναι παρούσες και απαιτητές οι οφειλές και όχι αποζημιώσεις, οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και για την αγαπημένη σας Κύπρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς και καλό σας μήνα και πάλι.